Η προετοιμασία πήγε πάρα πολύ καλά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είχαν διάθεση, δούλεψαν πολύ σκληρά για να είναι έτοιμοι για τον αυριανό αγώνα. Δεν είχαμε κάποια πρόβλημα, δεν είχαμε προβλήματα τραυματισμού, εκτός από τον Δημήτρη Μιχουστοφή, ο οποίος ήρθε με την αποστολή. Δυστυχώς δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας αύριο, ο τραυματισμός του είναι τέτοιος που δεν πρέπει να ρισκάρουμε τη συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα. Του είδους προετοιμασίες είναι πολύ καλές για να έχουν οι ποδοσφαιριστές μαζί, να γίνεται μια ομοιογένεια, μια οικογένεια. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το αυριανό παιχνίδι είναι απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, αλλά μέσα από αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, μέσω των καλών αντιπάλων, θα μπορούμε και εμείς να βελτιωθούμε, θα μπορούν οι ποδοσφαιριστές να δείξουν αυτά που ζητούμε και τα λάθη που θα δούμε, θα μπορούμε να τα βελτιώσουμε, διότι θα είναι το τελευταίο δυνατό παιχνίδι πριν την έναρξη του παγκοσμίου. Στον αυριανό αγώνα θα δοθεί ευκαιρία συγκρίση με τον προηγούμενο παιχνίδι με την Ουκρανία σε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Έτσι κι αλλιώς εμείς πιστευόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ, διότι τα παιχνίδια στην προκριματική φάση θα είναι πάρα πολλά και θα τους χρειαστούμε όλους.